Ερώτηση 3 δισεκατομμύρια, 24. Το πιο άκυρο πράγμα που έχετε αγοράσει από πλανόδιο ή από φανάρι. Δηλαδή από φανάρι ή πλανόδιο. Όχι φανάρι πλανόδιο, πλανόδιο σε φανάρι. Σε το φανάρι. Πιο άκυρο πράγμα που έχετε αγοράσει. Σε, πλανόδιο, σε φανάρι μόνο. Όχι, ή γενικότερα. Πλατή, από αυτού στα τραπέζια και αφήνουν πράγματα. Ό,τι να είναι. Το πιο άκυρο πράγμα που έχετε αγοράσει. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, είναι καινούρια μόδα αυτή. Σκάνε τσιγκάνοι στο πάρκινγκ και μας μουλάνε λάστιχα για τους υλοκαθαριστήρες. Τσιμούχες. Το τέτοιο του υλοκαθαριστήρα. Ναι, με συστηματάκι, κλακ, κλακ, μπαίνει, βγαίνει. Κάναμε και παζάρι, μας τα βάλανε μια χαρά. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να πάμε σε συνεργείο να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το πιο άκυρο πράγμα. Έγκυρο. Μου μοιάζει πολύ έγκυρο. Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική αγορά, Γιάννη. Ναι, το άκυρο ήταν, δεν περίμενα. Ήταν άκυρο να πουλήσει κάτι τέτοιο. Θα τα πούμε στην πρώτη βροχή. Ας πούμε, εγώ έχω αγοράσει τόξο. Τόξο. Έχω αγοράσει τόξο. Θυμάστε μια περίοδο που ήταν στα φανάρια που λάγανε καλάμια ψαρέματος και τόξα. Αφρικάνικες μάσκες, τόξα. Αφρικάνικο τόξο. Και πήρε τόξο. Με τι αφορμή, τι σκέφτηκε, α πούμε. Κοίταξε, το έχω ψυχολογήσει γιατί το πήρα. Γιατί έδωσε λεφτά, δεν ήταν τζάμπα. Έδωσε νομίζω τότε 5.000 κάτι τέτοιο. Μιλάω σε δραχμές. Για ένα δευτερόλεπτο έφευγα το γύρισμα. Έβγαλα το στοιχείο, δίνω 5.000. 5.000 ευρώ για να πάρω ένα αφρικανικό τόξο. Στο φανάρι. Είναι αυτό που όταν είσαι σε φανάρι, ρε παιδί μου, για πολλή ώρα, που στην αρχή το βλέπεις από μακριά και λες καλά, και ποιος, γιατί πουλάνε τόξο, και κάθε φορά που περνάς ένα φανάρι και φτάνεις λίγο πιο κοντά και σε 20 λεπτά, όλο και γίνεται πιο δελεαστικό και αρχίζεις και καταλαβαίνεις γιατί πουλάνε τόξο. Και στο τέλος φτάνεις μετά από μισή ώρα μπροστά και λες θέλω τόξο. Αυτό έπαθα. Αυτό ήμουνα πάρα πολλή ώρα στο φανάρι. Θύμα του marketing ήσουνα. Τελείως, θύμα του φαναριού ήμουνα και όταν έφτασα εκεί είπα ναι ρε, θέλω τόξο. Και το πήρα. 10 ευρώ. Το πήρα 15 ευρώ, 5.000 ήταν τότε, περίπου 15 ευρώ. Έκανες κάτι με αυτό. Ναι, και μετά το έπαιρνα και έριχνα βέλη και σε 3 λεπτά είχα χάσει όλα τα βέλη. Και το ακόμα το τόξα, αλλά έχω χάσει όλα τα βέλη. Πόσα βέλη ήτανε? Τέσσερα. Υπάρχουν 4 νεκροί άνθρωποι κάπου. στην περιοχή μου έτσι. Συγγνώμη, έχω μεγάλη απορία. Πήγαινε μακριά δηλαδή το βέλο. Μια χαρά, ρε. Είναι πολύ καλό τόξο. Αυτά ήταν βέλη με βεντούζα μπροστά ή καρφωνόντουσαν? Όχι, ήταν κανονικά βέλη. Ήταν κανονικά βέλη με δηλητήριο. Το οποίο το πήρε έξτρα. Τύπου είσαι μες στα μάξι, περνάει κάποιος από στο. Πριν το Hunger Games. Όταν πάει να σου καθαρίσει το τζάμι. Πες μου αν είσαι αλλοκαθαριστήρα. Πριν το Hunger Games. Εγώ μια φορά, ρε παιδιά, είχα πάρει ένα μπερλόκ που είχε στην άκρη ένα μπαλάκι του γκολφ. Και είναι ότι πιο άκυρο, αλλά μπροστά στο τόξο το Αφρικάνο πραγματικά δεν τρέπομαι. Έχει κάνει τρελό ανάπολα προς τώρα. Ντρέπομαι. Εγώ έχω πάρει τάμπλετ. Έχεις πάρει από το δρόμο. Από το δρόμο, βεβαίως. Και δούλευε. Fisher Price. Έρχεται από πολύ γνωστή εταιρεία, να μην την πούμε τώρα. Fisher Price. Κανονικά, παιδιά, ήταν τέλειο το κουτί με το σελοφάν στα πάντα. Είχε ακόμα και τα αίματα του ιδιοκτήτη επάνω. Πάντα. Ναι. Ήταν στο κουτί, ήταν ολοκαίρι. Να μην το πει αυτό, επειδή καταγράφεται και μάλλον έχει σε μεταφράσει σε καλό ποινικό αδίκημα. Εσείς παίρνετε απόδειξη για αυτό, παίρνετε. Ναι, εννοείται. Σου πει είναι κλεμμένο και το. Είναι κλεμμένο, υπέροχο, είναι ολοκαίρι. Ψέμα, δεν γίνεται όλο αυτό. Άνοιξε το, μου λέει. Αν τα ανοίξω, χάνει την αξία του. Να σου πω μια λέξη κλεπταποδοχή, την ξέρει. Όχι. Είναι αξιόπινο. Το άνοιξε μπροστά του. Λέω θα το πάρω, θα το ανοίξω και θα φύγει. Και βγαίνω από το μάξι, λέω εδώ μαζί. Το ανοίγω, το βλέπω, είναι όντως σωστό. Ναι. Και λέω περίμενε να το βάλω να δω ότι φορτίζει και είναι σωστό. Το βάζω, το φορτίζω. Καλά, τον πήρε και σπίτι ο Δημήτρης. Δείχνει αυτό. Φόρτιση. Και βίντεο. Τώρα και του λέω. Και περνάει ακουδώ, το βάζω και βλέπω φόρτιση. Λέω, οχ, είναι όντως. Φορτίζει. Κλέψει με ήγκο, μια χαρά. Άρα εντάξει, απλά το έχω πάρει από κάποιον άνθρωπο που το έχει χάσει. Φεύγω. Του δίνω 50 ευρώ για κάτι που έκανε 800. Μιλάμε τώρα για τη νούμερο 1 μάρκα. Για τη νούμερο 1 μάρκα, πολύ καταλάβατε, σε ένα άσπρο κουτί, ξέρω εγώ, σημαίνει ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και φεύγω, το αφήνω να φορτίζει μέσα στο αυτοκίνητο, φτάνω στη Θεσσαλονίκη που πήγαινα. Είχε παραμείνει στο ίδιο σημείο η φόρτιση. Έκανε μόνο αυτό. Είναι μακιγιάζει έδειχνε... εκεί από πίσω σου και απλά εγώ τη βλέπω να κάνει. Κι εγώ. Και απλά να ένα λαμπάκι που έδειχνε φόρτιση. Τίποτα. Ήταν όλο ψεύτικο, δεν είχε τίποτα. Έδειχνε μόνο φορτίζει. Θεή. Τέλειο. Ήταν υπέροχο. Πολύ καλό. Άξιζε τα 50 ευρώ. Κότσο. Ναι, ναι. Θεή. Υπέροχο. Το έχω ακόμα, το έχω χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές παραστάσεις. Έχω πάρει, τώρα παιδιά, σε αυτά που έχετε πει εσείς, έχω πάρει σετ μαρκαδόρων. Γιατί γενικά εγώ δεν είχα πάνω μου. Θα σου πω, εγώ έχω ένα πολύ σοβαρό φετίχ. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε γραφική ύλη. Μπλοκάκια, στυλό, μολύβια, ξύστρες, χρωματιστά, οτιδήποτε. Και πέρασε ένα κινούλο και μου λέει σετ μαρκαδόρων. Ήταν 5 μαρκαδόροι.
χρώματα. Και τους πήρα και τους ένα σετ και πήρα το σετ μαρκαδόρων και δεν έγραφε ούτε ένας φυσικά. Εννοείται, ξεραμένο το μελάνι για αυτά. Αυτό γιατί ήταν, γιατί εννοείται ότι δεν από κάποιον. Τι βάζει και ο μαρκαδόρο έπρεπε να είναι ψυχή. Του λέω περίμενε να τα βάλω στην πρίζα να δω τι είναι. Αυτό ρε παιδιά, παρέχω μαρκαδόρου. Άρα ω τώρα νομίζω το πιο value for money είναι το δικό μου. Ναι, ρε παιδιά. Γιάννη, οι αλλοκαθαριστήρε που δουλεύανε μια χαρά και τα πήρε. Περίμενε. Του έβαλε. Του έβαλε. Ναι, καλέ, τι έχουμε ακόμα. Μια χαρά δουλεύουμε. Έβρεξε. 8 χρόνια αυτό έβαλε. Αυτό μα έβαλε. Σε βροχή έχουν λειτουργήσει. Κατάσταση με τα ιδιαίτερα. Και πρόσεξε και διαφορετικό νούμερο. Δηλαδή κοίταζε το αυτοκίνητο και σου λε το 16άρι, το 15άρι. Αλλά όμω δεν κάνει αυτό που ανοίγει, κάνει. Δεν πήρα γάτα. Καμιά φορά ρε παιδί μου δεν πιάνει καλά το λάστιχο και αντί να κάνει... Όχι, μια χαρά. Οι παλιοί μας ήταν έτσι. Κάναν και σου αφήνανε ρίγες. Τέλειο. Οι αλλοκαθαριστές έχουν και αυτό το έτσι που αφήνουν εδώ. Το πράγμα ανάμεσα που... Που το πήρε πάντα εκεί που βλέπεις. Εκεί, πάντα, ναι. Όσο τι. Τάμπλετ, μαρκαδόρι, μπρελόκ, κουαλάκι, αλλοκαθαριστήρες. Νομίζω θα το πάρω πάλι εγώ. Θα φέρω και το τόξο. Τόξο! Ναι! Ow!